Το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του κίνηματος αλλαγής έφερε μια δεύτερη νίκη στον Νίκο Ανδρουλάκη μετά και την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος. Το όνομα Πασόκ Κινάλ αναδείχθηκε από τις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ. Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, πάνω από 170.000 ήταν τα μέλη που ψήφισαν. Ειδικότερα ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε. Συγκλονιστική σας συμμετοχή δυνάμωσε την ελπίδα που γεννήθηκε το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ τα πάνω από 170.000 μέλη μας που έδωσαν δυναμικό παρόν, παίρνοντας το μέλλον της παράταξης στα χέρια τους. Οι πολίτες σήμερα αποφάσισαν. Το σύμβολό μας, ο ήλιος, επέστρεψε. Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης που ταυτίστηκε με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Επέστρεψαν οι προσδοκίες να γίνει ξανά η δημοκρατική παράταξη, μαζί με τις δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και των κινημάτων της οικολογίας. Η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας. Της Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης. Η φωνή των Ελλήνων που αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον επιζητώντας τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Η φωνή των νεότερων γενεών που αγωνίζονται για περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους. Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Μπροστά μας έχουμε κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές μάχες. Προχωράμε λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, όλοι μαζί θα νικήσουμε. Στον Εύρο η νέα νομαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τους Αρχοντάκη Ιωάννη με 506 ψήφους, την Ποϊραζίδου Αλεξάνδρα με 408 ψήφους, το Φωτιάδη Δημοσθένη με 392 ψήφους, τον Μαραζίδη Πολυχρόνη με 346 ψήφους, το Φιλαρίδη Ζήση με 338 ψήφους, τον Τσομπανίδη Ιωάννη με 326 ψήφους, το Γρηγόρενα Ευστράτιο με 315 ψήφους, τον Μπακαλάκη Κωνσταντίνο με 287 ψήφους, την Πιτζέκα Μάρθα με 242 ψήφους, την Καραμήτρου Στέλλα με 109 ψήφους και τη Συκλαφίδου Παρασκευή με 93 ψήφους.